Πάμε σε ένα σαλονικιό, να το πω έτσι. Σε ένα σαλονικιό. Σαλονικιό. Φυσικά. Δεν είμαι θρέμα Θεσσαλονίκης. Εντάξει, δημοσιογράφος, παρουσιαστής καιρού. Τώρα το όνομά του είναι συνυφασμένο. Με το δελτίο καιρού, ναι, με την ΕΡΤΡΙΑ. Νομίζω όλοι έχουν καταλάβει σε ποιον αναφερόμαστε. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα αυτό. Έχετε κι εσείς 35άρια και 37άρια, κύριε Αρναούτογλου. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε γενικά το κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φέτος βέβαια ξεκίνησε λίγο περισσότερο οι ζέστες, στα ηπειρωτικά, δηλαδή μακριά από την θάλασσα, λίγο και μάλλον και περισσότερη ζέστη πολλές φορές το καλοκαίρι από ό,τι στην Κρήτη που έχετε τα μερτέμια. Το χαρακτηριστικό για την Κρήτη είναι η βόρεια πλευρά του νησιού να έχει πολύ πιο δροσερές καιρικές συνθήκες, όπως και τα ορεινά τα βόρεια, ενώ η νότια Κρήτη να έχει έως και 7 με 8 βαθμούς διαφορά μεταξύ βορρά και νότου στο νησί. Έχουμε δηλαδή βοριάδες, ενώ δροσίζουν το βόρειο κομμάτι, ζεσταίνουν, γιατί αυτό που λέγεται στα γερμανικά η αρχιτηρολογία Föhn, δηλαδή από το σεσουάρ στην ουσία, συνθήκη σεσουάρ, όταν κατεβαίνουν οι άνεμοι από την οροσειρά, ζεσταίνονται και δημιουργούν γενικά πολύ θερμότερες καιρικές συνθήκες στο νότο της Κρήτης από ό,τι στο βορρά. Τώρα, εμείς για τις ευρωεκλογές βέβαια σας καλέσαμε, αλλά ορίστε με επί ευκαιρίας που λένε να πούμε για τον καιρό. Βεβαίως, βεβαίως. Με δεδομένο, κύριε Αρναούτογλου, ότι είμαστε σε ένα τριήμερο, το τραήμερο τώρα που έχει πάρα πολύ ζέστη, πραγματικά πάρα πολύ ζέστη και βέβαια έχει ένα. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τρελό καιρό, με την έννοια ότι πριν από λίγο, ας πούμε, είχαμε ψυχάλες. Ακριβώς. Αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο. Το καλοκαίρι στην ουσία για την χώρα μας, τα δικά μας, τα γεωγραφικά πλάτη, ξεκινά από 21 Ιουνίου. Βέβαια, φέτος. Καλά, η Κρήτη έχει γενικά έτσι, καταστάσεις οι οποίες με τους νοτιάδες έχει περισσότερη ζέστη πολλές φορές την άνοιξη από το καλοκαίρι. Mm. Που τα μελτέμια εκεί είναι ευεργετικά. Αλλά η ζέστη που έρχεται από εβδομάδα πραγματικά θα είναι πολύ πιο περισσότερη και θα δημιουργήσει πολύ περισσότερη αίσθηση, γιατί φαίνεται ότι αυτό το κύμα θα είναι και κύμα καύσωνα, θα κρατήσει έτσι κάποιες ημέρες. Και θέλουν προσοχή οι θερμοκρασίες γενικά όσον αφορά σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Την τελευταία ερώτηση θα κάνω για τον καιρό, μιας και σας έχω εδώ. Και μετά θα πάμε αμιγώς ευρωεκλογές. Αν αυτά είναι προμηνύματα για ένα καιρό, ένα καλοκαίρι που έρχεται καυτό, είναι? Να σας πω κάτι. Τίποτα δεν προδικάζει ό,τι και να κάνει τη συμπεριφορά. Δηλαδή, η συμπεριφορά αυτή του καιρού δεν προδικάζει τη συμπεριφορά του καλοκαιριού. Αν σας θυμίσω, αν θυμάστε, πέρσι είχαμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ο Μάιος και Ιούνιος ήταν η πιο βροχερή για μεγάλο κομμάτι της Κρήτης και της βόρειας χώρας και πάρα πολύ ψυχή. Και ακολούθησε μια παρατεταμένη ζέστη. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι πρόγνωση που λέω, αλλά στατιστικά θα μπορούσε να γίνει το καλοκαίρι αντίθετο από το περσινό. Οπότε, αν έχουμε τόση ζέστη τώρα, γιατί όχι να πάμε σε μελτέμια. Αυτό το λέει η στατιστική, και πιο δροσερές συνθήκες από τα μέσα προς τα τέλη Ιουνίου και μετέπειτα. Οπότε εμείς έχουμε το μετεμάκι, εσείς κατά βάση έχετε το μετεμάκι, το οποίο δροσίζεστε πολύ περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη και οι ηπειρωτικές περιοχές κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αρναούτογλου, αφού μιλάμε για τον καιρό, παίρνουμε πάσα και πάμε σε έναν άξονα συζήτηση, νομίζω που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τώρα στην προεκλογική περίοδο και σε εμάς στέκονται πολλοί και υποψήφοι που εμφανίζουν στην εκπομπή. Μιλάμε για την κλιματική κρίση. Είναι μια κουβέντα γενικώς που καλά κρατεί τους τελευταίους μήνες, απασχολεί και τους πολίτες. Πώς πρέπει να το βλέπει όμως ο κόσμος, πρέπει να φοβάται την κλιματική κρίση και τι προσδοκίες μπορεί να έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις ομιλίες μου, πραγματικά, επειδή κάνω ερωτήματα, θα έρθω ερωτήματα στους φίλους και τις φίλες που έρχονται να με ακούσουν. Η κλιματική αλλαγή πραγματικά έχει περάσει ως ένα φοβικό σύνδρομο στην κοινωνία. Υπάρχει ένα μπέρδεμα και ενώ καταφέραμε ως πλανήτης την τρύπα του όζοντος, ξέρετε, να την κλείσουμε, γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί. Η τρύπα του όζοντος ήταν πάρα πολύ απειλητική, κάτι σαν την κλιματική κρίση τώρα, πριν από κάποια 15 έως και 20 χρόνια, αν θυμάστε το πώς πραγματικά. Τι κίνδυνος υπήρχε με την τρύπα του όζοντος. Τώρα αυτή η περίπτωση είναι κάπως διαφορετική. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης και ενώ τότε όλος ο πλανήτης αποφάσισε ακαριαία για να μειώσει αυτές τις εκπομπές που δημιουργούσαν την τρύπα, τώρα, την τρύπα του όζοντος, τώρα υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές όσον αφορά στην ανάπτυξη μεταξύ Δύσης, Ανατολής αλλά και πιο αναπτυσσόμενων χωρών, που δεν μπορεί να υπάρξει μια ομοφωνία. Υπάρχει μια κούρσα μεταξύ των χωρών ποιος θα είναι πρώτος σε μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια, αλλά
όχι με τρόπο ο οποίος μπορεί να είναι, θεωρώ, ο καλύτερος, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να βγάλουν χρήματα από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αναπουπούλα και οι επιστήμονες οι ίδιοι δεν μιλάνε την γλώσσα, έτσι, να τα πούνε απλά τα πράγματα στον κόσμο. Γιατί υπάρχει αυτό, γιατί υπάρχουμε, βιώνουμε κλιματική κρίση. Αν είχαμε παλιά κλιματική αλλαγή, γιατί υπάρχει κλιματική αλλαγή και μιλάμε για τώρα κλιματική κρίση, και τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο και υπάρχουν και πάρα πολλοί αρνητές κλιματικής αλλαγής και κυρίως από τα ακραία ακροδεξιά κόμματα, τα οποία δημιουργούν ένα αίσθημα, έτσι, αμφιβολίας στον κόσμο και ενός φοβικού συνδρόμου, το οποίο μόνο καλό δεν μπορεί να κάνει όσον αφορά στην προσπάθεια στο να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Ουσιαστικά πρέπει να πούμε, κύριε Αρναούτογλου, πως ακούγονται φωνές εναντίον της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, του κέντρου, εν πάση περιπτώσει, εναντίον όλων αυτών που λένε πάμε σε μια πράσινη μετάβαση χτες, ας πούμε. Θα σας το πω αυτό. Και εμένα μου λένε, μπαίνεις, θες να πας στην Ευρωβουλή να πάρεις 25 και 30 χιλιάρικα, πόσα είναι. Θέλεις, προφανώς, επειδή μας έχεις γράψει συνεχώς, γράφω στο Facebook και στην σελίδα μου που έχει 386.000 περίπου φίλους, γράφω για την κλιματική αλλαγή πολλές φορές, αιτίες, λύσεις κτλ. Και υπάρχουν και άτομα τα οποία μου λένε, τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο θα τα αρπάξεις από εκεί, μετά θα πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, και στις εταιρείες της άλλας, θα τα αρπάξεις και από εκεί. Είναι πράγματα τα οποία είναι, εντάξει, δεν τα παίρνουν σοβαρά, γιατί ούτε με ξέρουν σαν άνθρωπο, δεν πρόκειται ούτε να με γνωρίσουν, και αν θέλουν να σε ρωτήσουν για μένα. Είμαι ένας μισθωτός, ο οποίος έχω ζήσει αξιοπρεπώς τόσα χρόνια και θα μπορούσα να κατέβω στην πολιτική εδώ και χρόνια, αν ήθελα, γιατί σχετικά γνωστός ήμουν από τότε. Το θέμα είναι το εξής, ότι η μετάβαση η πράσινη, ναι, θα κοστίσει στην αρχή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κοστίσει περισσότερα από τη φορολογία που πληρώνουμε τώρα. Και όχι μόνο δεν θα είναι συγκρίσιμη, αλλά με αυτά που πληρώνουμε τώρα στις πετρελαϊκές εταιρείες, τις μεγάλες, δεν συμβαίνει ούτε και το παραμικρό στο να μειώσουμε τις εκπομπές του άνθρακα και να κάνουμε το περιβάλλον μας καλύτερο, πιο, έτσι, καθαρό. Και πάντα σε οποιαδήποτε μετάβαση, ξέρετε, το ανθρώπινο είδος έχει και καλούς, έχει και τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να βγάλουν συνεχώς το κέρδος. Δεν είναι αγγελικά πλασμένη η κοινωνία μας. Θα υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βγάλουν και πολλά λεφτά από την πράσινη μετάβαση. Δεν το επικροτώ, το κατακρίνω, και μακάρι να υπάρξει μια τέτοια εποπτεία που να μειωθούν έως το ελάχιστο, να εξαφανιστούν αυτοί οι πιθανοί, έτσι, κερδοσκόποι. Αλλά προτιμάει κάποιος στο σπίτι του να, ή μάλλον το σπίτι μας είναι ο πλανήτης, να πληρώνει και φόρους και να μολυνέται το περιβάλλον, ή να πληρώσει φόρους οι οποίοι θα μειωθούν στο ελάχιστο, γιατί θα έχουμε από την πράσινη ενέργεια η οποία θα μας δώσει καθαρή ενέργεια. Και δεν μιλάω για τις ανεμογεννήτριες, μην πάει τώρα οι τηλεθεατές κατευθείαν μας γέμισαν ανεμογεννήτριες και τα λοιπά, και αυτό σε αυτό με βρίσκουν σύμφωνο. Πρέπει οι ανεμογεννήτριες να μπαίνουν με εποπτεία. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά η μετάβαση μπορεί να έχει κάποιο κόστος, το οποίο μπορεί να επιβαρυνθεί η Δύση, γιατί οι χώρες της Αφρικής, οι οποίες θέλουν και αυτές να αναπτυχθούν, δεν είχαν κάποιο κομμάτι από αυτή την μόλυνση του περιβάλλοντος. Ήταν χώρες οι οποίες ζούσαν μέσα στη φτώχεια και τώρα προσπαθούν και αυτές να έχουν ένα μερίδιο και πολύ σωστά σε αυτό που λέμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Οπότε μπορεί να πληρώσουν οι δυτικοί ή και οι άλλες χώρες λίγο περισσότερο στην αρχή και να βοηθήσουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες να έρθουν στο ίδιο πάνω κάτω, έτσι, επίπεδο. Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Θα φτηνίνει η ενέργεια και θα υπάρξουν και καινούργιες δουλειές, θα υπάρξουν καινούργια πράγματα, χωρίς όμως οι επόμενες γενιές θα πληρώσουν ένα τεράστιο τίμημα, το οποίο δεν νομίζω ότι, αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, μπορεί να είναι αναστρέψιμο σε λίγα χρόνια. Κύριε Αρναούτογλου, πέρα από την κλιματική κρίση, ένα άλλο, έτσι, μεγάλο κεφάλαιο που νομίζω έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει ξεδιπλωθεί έντονα στην πολιτική συζήτηση τώρα ενώπιση των ευρωεκλογών, είναι η οικονομία, η ακρίβεια κατά βάση. Νομίζω είναι η αιχμή του δόρατος. Καλά, είναι και αυτό που καίει τον απλό πολίτη, έτσι, για να τα λέμε όλα. Θεωρείτε ότι θα παίξει και κάποιο, έτσι, ιδιαίτερο ρόλο και στη μάχη αυτή των ευρωεκλογών της Κυριακής? Εγώ πιστεύω ότι. Τώρα, γιατί εκνευρίζομαι κι εγώ, όπως όλοι οι πολίτες. Αυτές οι εκλογές είναι ευρωεκλογές, δεν είναι εθνικές εκλογές.
η στέγαση, η ακρίβεια είναι πολλά προβλήματα, αλλά θα πρέπει να κληθούν οι πολιτικοί που παίρνουν και αρκετά πολύ λεφτά, πολύ περισσότερα από το μέσο Έλληνα, να βρούνε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, είναι σαν η Ευρωβουλή να είναι ένας απομηχανής θεός, στον οποίο θα πάμε και θα λύσουμε τα προβλήματα τα οποία πρέπει να έχουν λυθεί από τους πολιτικούς και τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι πληρώνονται. Το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Απολύτως. Είναι προβλήματα τα οποία τα λύνουμε πρώτα εμείς και τα υπόλοιπα πάμε στην Ευρώπη για να βελτιώσουμε και το επίπεδο ζωής μας και να βρούμε λύσεις για ακόμα καλύτερες καταστάσεις. Εδώ, έτσι όπως το έχουμε θέσει το ζήτημα, είναι ότι η Ευρώπη θα μας λύσει και τα προβλήματα τα καθημερινά της χώρας μας, τα οποία πρέπει να τα έχουν λύσει και να τα λύνουν οι πολιτικοί που ψηφίζονται και έχουμε μπόλικους. Δεν ξέρω. Και αν δεν μας τα λύσει η κυρία Νανούτογλου, θα φταίει η κακιά Ευρώπη. Έτσι είναι. Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν, δηλαδή. Ναι, η στέγαση και η ακρίβεια με το tour που έκανα αυτή την περιοδία από βορρά προς νότο και στην Κρήτη, ξέρετε, δεν ξέρω αν μάθατε, έχω κάνει την περιοδία μου με εκτέλ. Έτσι, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά και έπρεπε οπωσδήποτε με τέτοια βενζίνη στα ύψη και με το ΕΚΕΣ αυτοκίνητο. Οπότε υπάρχουν πράγματα τα οποία εμένα με εκπλήσουν, δηλαδή σαν πολίτη, δεν λύνονται σημαντικά προβλήματα καθημερινότητας που έχουν λυθεί σε μεγάλο βαθμό στην Βόρεια Ευρώπη και οι Βορειοευρωπαίοι γι' αυτό μας θεωρούν και παρακατιανούς. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι συγκλονιστικό για μένα προσωπικά. Είμαστε σε μια ομάδα πολύ ισχυρών κρατών. Παίρνουμε επιδοτήσεις, βοήθεια όταν χρειαζόμαστε, με όλα τα καλά, τα αρνητικά και τα λοιπά που μπορεί να έχει αυτή η συμμαχία, η ένωση των κρατών. Δεν μπορέσαμε ακόμα να βρούμε το βηματισμό μας και η Τουρκία, η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίρνει κονδύλια, αρχίζει πλέον και αποκαλείται από μεγάλες δυνάμεις ως μια παντοδύναμη στην περιοχή. Δηλαδή, αν η Τουρκία με την εκπληκτική πολιτική που κάνει ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού θα βρισκόταν τώρα? Μήπως το εκπληκτική το θεωρούν, το μεγάλη μάλλον, βγαίνει, έρχεται, προέρχεται από το γεγονός ότι μεγαλώνει κάθε μέρα ο πληθυσμός της. Α, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αλλά εμείς είμαστε σε μια ένωση η οποία θα έπρεπε με τα χρήματα που παίρνουμε, τα οποία όπως ξέρετε τόσα χρόνια δεν εκταμιεύονται στο 100%. Ακούμε πράγματα δηλαδή, τα οποία είναι για παράκρουση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Παίρνουμε λεφτά τα οποία δεν ξέρουμε πώς να τα εκμεταλλευτούμε. Το ξέρετε κι εσείς, έτσι. Ή κάνω λάθος? Βεβαίως. Λοιπόν, μας δίνει ο άλλος χρήματα, σου λέει βελτίωση τη ζωή σου, να αναπτυχθείς και τα λοιπά. Εμείς όχι μόνο δεν το κάνουμε αυτό, ζητάμε συνεχώς, είμαστε μέσα στην κρίνια. Οι διπλανοί μας, που δεν έχουν πρόβλημα με το λαό, δεν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, την πλεονεκτική, ούτε μπορούν και ψηφίζουν όπως μπορούμε και ψηφίζουμε εμείς, που εμείς ούτε πάμε να ψηφίσουμε. Δεν παίρνουν λοιπόν λεφτά και έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται ραγδαία. Εμείς με τόσα υποτίθεται πλεονεκτήματα που θα μπορούσαμε να έχουμε, όχι μόνο δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε, φτωχοποιούμαστε, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, κυνηγάμε την ουρά μας γύρω-γύρω και ούτε μπορούμε κιόλας να συνεννοηθούμε με τους Βορειοευρωπαίους, με το προτεσταντικό στοιχείο, γιατί οι Προτεστάντες πάνω, οι Βορειοευρωπαίοι, ξέρουν ότι ό,τι και να κάνεις έχει ένα επακόλουθο, έχει μια συνέπεια. Δηλαδή, είσαι καλός στην Βόρεια Ευρώπη, η κοινωνία θα σε βοηθήσει να πας ακόμα πιο ψηλά. Κάνεις λάθος ή κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι καλό για την κοινωνία, θα, ας το πούμε, τιμωρηθείς. Θα έχεις κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να λογοδοτήσεις. Εδώ, είσαι σωστός, είσαι καλός. Οι άλλοι το βλέπουν, αμάν να τον κρατήσουμε και να τον πιέσουμε προς τα κάτω. Κάνεις λάθος ή αυτό, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Με κάποιο τρόπο δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Είναι τρομερές οι διαφορές και δεν ξέρω αν μπορούν να γεφυρωθούν άμεσα, αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι υπάρχουν πολιτικοί σε εμάς οι οποίοι αυτή η διαφορά με τους Βορειοευρωπαίους, όχι ότι είμαστε λιγότερο έξυπνοι, αυτοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε και τα πολιτικούς με πτυχία, με γλώσσες, με πολύ έξυπνους ανθρώπους. Αλλά τι λείπει στην ουσία? Η ενσυναίσθηση. Δεν μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, δεν μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου. Οπότε παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν τη μόρφωση, τις γλώσσες κτλ., δεν μπορούν πραγματικά να δώσουν και να μεταφέρουν τα προβλήματα
και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι ένα τρομερό πρόβλημα αυτό και πρέπει να γεφυρωθεί με κάποιο τρόπο. Αλλά δεν βλέπω να γεφυρώνεται. Είναι σαν ένα θέμα το οποίο, ξέρω εγώ, χρήζει ψυχολόγου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πάντως και η ψυχική υγεία δεν είναι στα καλύτερά της επίπεδο. Παντού και στη Βόρεια Ευρώπη έχουν κατάθλιψη. Ναι. Και στη Βόρεια Ευρώπη έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Δεν είμαστε μόνοι εμείς. Θέλω να πω αυτό το πράγμα. Να μας το εξηγήσει κάπως γιατί δεν μπορούμε ακόμα και με το ζόρι να αναπτυχθούμε όπως πρέπει. Αυτό εγώ δεν μπορώ. Αυτό εννοώ ότι θέλει ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή, σου δίνουν τα χρήματα, καταλαβαίνετε. Βεβαίως, σου δίνω τα χρήματα. Σου δίνω την δυνατότητα να ψηφίζεις για το Ευρωκοινοβούλιο οι αποφάσεις σημαντικές. Ούτε αυτό αρέσει, ούτε το άλλο αρέσει. Είναι θέμα τώρα ότι δεν ενημερωνόμαστε σωστά για το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν έχουμε τόσα ατού που δεν έχουν άλλες χώρες που σκοτώνονται να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ο μέσος Έλληνας, κύριε Αρναούτογλου, κακά τα ψέματα, το βλέπει κάτι ως μακρινό το Ευρωκοινοβούλιο και ως μακρινό και τον Ευρωβουλευτή. Δηλαδή, γενικότερα μιλάω για τους Ευρωβουλευτές. Δεν τους νιώθει κοντά του. Ναι, και πρέπει να πιστώσουμε και στους ψηφοφόρους και στους συντοπίτες μας και στον κόσμο γενικότερα ότι και το πολιτικό σύστημα όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε και πολύ αγκαλιάσει το θεσμό. Μα δεν είχαμε εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δεν είχαμε εξωτερική πολιτική. Δεν ενδιαφερόμασταν ποτέ για το εξωτερικό. Δηλαδή, για να αγκαλιάσει ο πολίτης το σύστημα, πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να ασκηθεί και από τη χώρα μας εξωτερική πολιτική, σοβαρή εξωτερική πολιτική, όπως έκανε ο Ερντογάν. Εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας, ακόμα και στα πάνελ τα περισσότερα τώρα με τις εκλογές. Νόμιζα ότι είχαμε εθνικές εκλογές σε κάποιες φάσεις. Δεν υπήρχαν ευρωεκλογές. Δηλαδή, ακούγα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν ερωτήσεις. Τι θα κάνετε, κύριε Αρναούτογλου, ας πούμε, τι πιστεύετε ότι θα κάνετε ως ευρωβουλευτή, ποιο είναι το πλάνο σας, που μπορώ να σας το πω αν επιμόρω. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα. Εάν το ΠΑΣΟΚ το ένα το άλλο, αν ο κύριος Κασελάκης με τον αυτό. Ωραία, εντάξει. Βλέπετε, εμείς πάντως δεν σας ρωτήσαμε για το πόθεν έσχεσαι του κυρίου Κασελάκη. Όχι, θέλω να πω ότι στις ευρωεκλογές πρέπει να μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Πώς να σας το πω, δηλαδή, είναι επιτακτική ανάγκη να μάθει ο κόσμος ότι οι ευρωεκλογές είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό από όσο ίσως λοιπόν, πιστεύει. Κύριε Αρναούτογλου, πάμε και στο δικό σας πλάνο, το οποίο αναφέρατε. Και βεβαίως να πούμε ότι τουλάχιστον στο γλωσσολογικό κομμάτι δεν θα έχετε και ιδιαίτερες δυσκολίες αν εκλεγείτε στην Ευρωβουλή, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Νομίζω έχετε σπουδάσει και διερμηνέας. Στην Γερμανία. Ακριβώς. Ναι. Και έχω κάνει και στο προξενείο ένα χρόνο. Ακριβώς. Για πείτε μας λοιπόν για το πλάνο σας. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι είμαι και τεταρμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής γραμματέας πολιτικής προστασίας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, με την πολιτική προστασία βλέπετε έχω μια έτσι καλή σχέση. Εγώ θα σας πω ότι έχω καταφέρει μέχρι τώρα το εξάμηνο. Έχω ήδη φέρει ένα πρόγραμμα, όχι τώρα που εξελέγει τεταρμένος σύμβουλος, αλλά και δυόμιση χρόνια πριν. Το έκανα από μόνος μου για να βοηθήσω στην ουσία την πόλη μου, και αυτά που θα σας πω δεν αφορούν μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που θα σας πω, αυτές τις προτάσεις και αυτό το πρόγραμμα που έφερα, θα ήθελα να εφαρμοστεί σε όσες περισσότερες περιοχές της χώρας γίνεται και στην Κρήτη, γιατί υπάρχουν πολλές ομοιότητες με αυτά που θα σας πω. Έτσι λοιπόν έφερα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο το φέραμε τελευταία στιγμή και ευτυχώς το πετύχαμε. Έχει να κάνει με την θερμική καταπώνηση των πολιτών όταν έχουμε παρατεταμένους καύσωνες. Στη Θεσσαλονίκη υποφέρει, δεν αερίζεται η πόλη, ενώ η Αθήνα αερίζεται πολύ περισσότερο με τους βορειάδες, γιατί είναι ελαφρώς μέσα στο Αιγαίο. Η Θεσσαλονίκη περιμένει έναν βαρδάρι να καθαρίσει την ατμόσφαιρα και ο βαρδάρης έχει η έντασή του και η συχνότητα εμφάνισή του έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οπότε με δορυφόρους υψηλής ανάλυσης και γνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης θα μπορούμε να δούμε και σε επίπεδο γειτονιάς τη θερμική καταπώνηση των πολιτών, έτσι ώστε όταν οι εργοδότες επιμένουν να βάζουν τους εργαζομένους να δουλεύουν σε συνθήκες οι οποίες είναι εξαντλητικές και μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα και να οδηγήσουν στο θάνατο, όπως έχουμε δει σε προηγούμενα καλοκαίρια των εργαζομένων. Η Θεσσαλονίκη, το κέντρο ελέγχου, θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει μηνύματα ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς, έτσι ώστε να μειώνονται οι ώρες εργασίας όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα και να σταματούν επίσημα. Και οι Θεσσαλονικείς τις επόμενες μέρες θα κληθούν να έχουν κάποιοι τους οποίους θα μας δώσουν την δυνατότητα αυτή και αν το πάρουν έτσι πιο ζεστά, θα έχουν πολίτες οι οποίοι θα έχουν αισθητήρες στα μάξια τους, στα ποδήλατά τους, να μας δίνουν ζωντανά τις μετρήσεις, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα ακόμα
και σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, γειτονιά. Τρέχει αυτό το πρόγραμμα, όπου να είναι θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Μια άλλη πρόταση που έκανα και είναι πολύ σημαντική και επαναλαμβάνω όλα αυτά τα λέω γιατί θα ήθελα να τα εφαρμόσω αν μου δώσουν αυτή την ευκαιρία οι συμπολίτες μου, είναι η καιρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη, όπως και το Ρέθινο, γενικά περιοχές, αλλά και το Ηράκλειο φυσικά, γενικά έχουν πάντα γύρω από το κέντρο μία κλίση. Είναι έτσι χτισμένες οι πόλεις και η κλίση τους είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιτριγύρονται από λόφους και βουνά. Οπότε πρότεινα στον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία που έχουμε, είναι απίστευτος, να βάλουμε μαζί με το στερεοσκοπείο μετεωρολογικούς σταθμούς περιφερειακά της πόλης, έτσι ώστε να βλέπουμε τις καταιγίδες να εξερίσσονται, κυρίως εμείς έχουμε κατά τη διάρκεια του θέρους, να βλέπουμε την ραγδαιότητα της βροχής και πάλι με μήνυμα να στέλνουμε στους πολίτες τις περιοχές όπου ξέρουμε ότι πλημμυρίζουν όταν έχουμε βροχές, καθώς η κλίση της Θεσσαλονίκη ευνοεί έτσι την απότομη αύξηση υδάτων και τοπικών πλημμυρών σε κάποιες περιοχές. Το τρίτο που πρότεινα, όλα αυτά τρέχουν για να γίνουν, είναι η χρήση και η χρησιμοποίηση και το ραντάρ, το οποίο ραντάρ μπορεί κανείς να δει την κίνηση των καταιγίδων σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξέρουμε στα επόμενα 45 λεπτά με μία ώρα πού θα χτυπήσει το κύτταρο της καταιγίδας, ώστε να διοχετεύουμε τις δυνάμεις, κυρίως εθελοντικές, όχι άτακτα αλλά συγκεκριμένα. Και το τελευταίο που τρέχει ήδη πλέον είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν ξέραμε την ατμοσφαιρική ρήπανση στη Θεσσαλονίκη τις πρωινές ώρες, live δηλαδή. Τις μετρήσεις τις παίρναμε την επομένη στις 12. Όταν ζήτησα να τις έχω τις μετρήσεις, μου είπαν από το Δήμο τότε ότι θέλετε, κύριε Νούτου, να φοβήσετε τον κόσμο. Λέω γιατί. Γιατί αυτές οι μετρήσεις, όπως κατάλαβα, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πανικό. Αλλά όταν πάει κάποιος στο γιατρό και βλέπει την ακτινογραφία με τα καρκινώματα, δεν παθαίνει πανικό, δεν του κοστίζει μια περιουσία ή όλη κατάσταση μετά και πόνο. Οπότε ζήτησα με ένα λογισμικό να έχουμε τις μετρήσεις πλέον κατανοητά στους πολίτες, γιατί ήθελα με ένας μπάρο να χτυπήσω έτσι. Δεν είμαι του κυνηγός πουλιών. Λοιπόν, με ένας μπάρο, δύο τριγώνια που λένε τουλάχιστον στην χώρα μας, να δώσω την ατμοσφαιρική ρήπανση, τους δείκτες στους πολίτες, επαθείς ομάδες στις πληθυσμιακές πρώτων, και αυτές όταν βλέπουν ότι είναι δύσκολο να βγουν, να ανοίξουν την πόρτα και να βγουν έξω από το σπίτι τους, να μην χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να επιβαρύνουν το ήδη επιβαρημένο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης λόγω του flyover. Αυτά είναι, σας λέω, σχέδια. Έχω και την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία μπορώ να σας πω βιολόγια. Έχω πράγματα τα οποία θα ήθελα να πολεμήσω σε εισαγωγικά για την Ελλάδα, για τους νέους, για τις νέες γενιές, για τα παιδιά μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Αρναούτογλου, στον δρόμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και κλείνοντας να πω ότι δεν έχω μοιράσει φυλάδια, δεν θα δείτε φυλάδια στα γραμματοκιβώτια σας. Αντιτίθεται στην οικολογική μου συνείδηση. Δεν θα σταυρώσω ψηφοδέλτια, ούτε θα μοιράσω ψηφοδέλτια. Είναι κάτι πολύ αναχρονιστικό πλέον. Το κάνουμε μόνο εμείς, γιατί μειώνει την αντίληψη και την νοημοσύνη των ανθρώπων. Είμαι το νούμερο 6 στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλουν οι τηλεθεατές να ψηφίσουν, καλώς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αν όχι, υπάρχουν σημαντικά έτσι, ονόματα, αξιολογότατοι υποψήφοι, κυρίως στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, να τους αναζητήσουν, και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Με δύναμη, με μια γροθιά θα πρέπει να πάμε αυτή τη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί οι προκλήσεις είναι για πρωτοφανείς για την ανθρωπότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.